Καλημερίζω τώρα τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Λουτζηράκη. Καλή μεγάλη εβδομάδα έχουμε σας ακροατές. Καλά να είστε. Γιατί έρχονται προμήθειες έκτακτης ανάγκης στην Κρήτη αυτή την εβδομάδα, για τις φυσικές καταστροφές? Κοιτάξτε, με αφορμή, καταρχήν δεν αναμένουμε κάτι, έτσι, το μεγάλο γεγονός το οποίο μας βάζει διαδικασία, και το λέω με αφορμή και την άρση του σεισμού που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, για Λουδηρά, και εμείς με αφορμή το Αρκαλοχώρι, το μεγάλο αυτό συμβάν που έπληξε την πεδιάδα, που κληθήκαμε βάσει ευθύνης και αρμοδιότητα δικής μας να παράσχουμε οποιαδήποτε ενέργεια και βοήθεια πρόνοια κοινωνικής μέρνας ουσιαστικά. Το κάναμε έχοντας καταγράψει την πορεία ελλείψης, οι οποίες αφορούν τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός και με τις ελλείψεις που καταγράψαν, κάναμε μια αρκετά μεγάλη προμήθεια, θα έλεγα, το προηγούμενο διάστημα, και ουσιαστικά καλύβουμε τις όποιες ελλείψεις, τις όποιες ανάγκες, τέλος πάντων, αν ομιγέννητο ξαναχρειαστεί, να μπορούμε να παράσχουμε την οποιαδήποτε βοήθεια, ξαναλέω, στο κομμάτι της κοινωνικής μέρνας και της πρόνοιας. Ουσιαστικά με την προμήθεια αυτή μπορεί να στεθεί ένας, θα το έλεγα, καταβλισμός, μια δομή, τέλος πάντων, καλύτερη έκφραση δομή από σκηνές, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων ανθρώπων. Ουσιαστικά αυτό ήταν το πνεύμα του εγχειρήματος, της προσπάθειας, και καλώς εχόντων των πραγμάτων παίρνει ο σάρκα και ωστά σιγά σιγά τη διαδικασία αυτή. Και μέσα στη μεγαλοβδομάδα θα έρθουν οι πρώτες προμήθειες. Λοιπόν, μέσα στη μεγαλοβδομάδα οι πρώτες βοήθειες, και δεν κάνει να ξεχνάμε ότι η βοήθεια που έρχεται αφορά και την περιφέρεια της Κρήτης, ζητώ συγγνώμη έτσι για τη φωνή, έρχεται και για την Κρήτη αλλά και για τα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Ναι, από όπου βοηθάμε τις περιοχές αυτές εφόσον το χρειαστούν. Σωστά, κύριε Λουδιαράκη, το Κέντρο Κοινωνικής Μέρνας της Περιφέρειας ουσιαστικά έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη και για τον Νότιο Αιγαίο, αν ομιγέννητο χρειαστεί να παράσει βοήθεια, να παράσει υλικό, ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται. Όχι μόνο την περιφέρεια Κρήτης, και ουσιαστικά, κύριε Λουδιαράκη, έτσι, στα πλαίσια της ευθύνης που αναγνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση και των αρμοδιοτήτων μας, προσπαθούμε κι εμείς με όποια μέσα έχουμε, με όποιες οικονομικές δυνατότητες έχουμε κατά καιρούς, να προετοιμαζόμαστε σωστά, να εξοπλίζουμε τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να αχρίαστα να είναι, ξαναλέω, να παράσχουμε κάθε είδους. Όχι, καλύτερα το προλαμβάνει παρά του θεραπεύει. Να μην το ξεχνάμε αυτό, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί καλά το είπατε από την αρχή. Ενθυμούμενος αυτά που πριν από 31 μήνες είχαν γίνει στο Αρκαλοχώρι, θέλατε να υπάρχουν μέσα ό,τι μας έλειπε, και όπου τρέχαμε να ψάξουμε να βρούμε, τρέχατε να ψάξετε να βρείτε. Θέλετε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ψάχνουμε. Είναι μια βοήθεια, πείτε μου, αν έχετε την καλοσύνη, είναι μόνο η οποία αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ή είναι υλικά τα οποία παραμένουν? Δεν αντικαθιστούμε τίποτα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, το τελευταίο, τέλος πάντων, μέσο μας κάνει ανάγκη. Ουσιαστικά προσθέτουμε στη φαρέτρα της περιφέρειας μέσα τα οποία θα υποβοηθήσουν το έργο και των υπηρεσιών αλλά και των ανθρώπων που πιθανόν να χρειαστεί να κάνουν χρήση. Αποτελεί πλέον ένα περιουσιακό στοιχείο της περιφέρειας, των Κρητικών. Ξαναλέω, αχρίαστα να είναι, αλλά φροντίζουμε με τελευταία τεχνολογία μέσα και όχι μόνο, να είμαστε κι εμείς εξοπλισμένοι και σωστά προετοιμασμένοι. Ωραία. Για να δώσουμε στον κόσμο μια ιδέα από αυτό τον εξοπλισμό, να πούμε ότι η αξία τους είναι κοντά στις 300.000 ευρώ, ότι χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της περιφέρειας Κρήτης, και περιλαμβάνει τι, κύριε Λεονταράκη, περίπου, στα βασικά του? Από σκηνικό υλικό, από γεννήτρια σωματική μια δομή, από γυλαίκα, από μέσα ατομικής προστασίας, από όλα εκείνα ουσιαστικά τα εργαλεία που βοηθάνε να στεθεί μια δομή, και όχι μόνο, ότι τα λέμε δομή, να φανταστούμε για παράδειγμα τις σκηνές, το εκθεσιακό, τον τρόπο που λειτουργήσε καθ' όλη τη διάρκεια που λειτουργήσε. Ουσιαστικά οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει το έργο της κοινωνικής μέρνας, δηλαδή της βοήθειας που πρέπει και καλύτερα να παράσει η περιφέρεια σε μέσα ατομικής προστασίας αλλά και χρήσης, όλα αυτά ουσιαστικά συμπεριλήφθησαν, καταγράφησαν μάλλον, να το πούμε καλύτερα, από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, και προχωράμε στην προμήθειά τους πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας καλημερίσω, θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Λεονταράκη.